ψαριού κορμί γατήσιο. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Πότε άστρα, πότε άκρη της αφήσου. Κάτι κυνηγώ σαν τον ναυαγό. Χρόνια μου σε ντόνια μου τσιγάρα να τα σβήσω. Αυτή νύχτα μένει αιώνες παγωμένη, που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Όπως θα καταλάβατε, είμαι ο Αντώνης Τελόπουλος. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή επί του θέματος. Μία εκπομπή επί του θέματος, η οποία η αλήθεια είναι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κυρίως γιατί θα φιλοξενήσει σε λίγη ώρα, με τη βοήθεια του Skype, μία από τις πιο χαρισματικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες του χώρου, ο πάντοτε αντισυμβατικός, χυμαρόδης, αλλά πάνω απ' όλα ένας από τους λυρικότερους μουσικοσυνθέτες της εποχής μας, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν διστάζει να πει την άποψή του, ακόμη και αν αυτή μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την οποιαδήποτε καθεστική αντίληψη κυκλοφορεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος και αν ακόμη διαφωνείς μαζί του, δεν μπορείς παρά να του πιστώσεις, πέρα από το τεράστιο ταλέντο του και ένα πολύ μεγάλο θάρρος, έτσι που σαν γονιδιακά να ανάγεται στους μεγάλους του παρελθόντος, Χατζηδάκη και Θεοδωράκη, οι οποίοι ποτέ δεν δίσταζαν, όπως και αυτός, να τοποθετούνται σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως αυτά που βιώνουμε με ένταση και σήμερα, καθώς τις μαύρες μέρες που ζούμε, πολλοί ίσως αναπολούν μια μαύρη Παρασκευή, αλλά δεν ξέρω ακόμη και με όρους marketing κατά πόσο αυτή τη χρονιά μπορεί αυτό να είναι αποδοτικό. Ένας άνθρωπος που η αλήθεια είναι ούτε τώρα, την κρίσιμη στιγμή, δεν δίστασε να παρέμβει πάνω σε ζητήματα που αφορούν και τον κλάδο των καλλιτεχνών, αλλά και σε ζητήματα που πια τίθενται ένα επιβόλο εξαιτίας της πανδημίας, της υγειονομικής κρίσης ή τέλος πάντων με το πρόσχημα που έχουν πολλοί βρει πάνω σε αυτήν για να αμφισβητήσουν θεμελιώδη μας δικαιώματα. Κύριε Κραουνάκη, καλησπέρα. Πολύ μεγάλη χαρά εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση που σας φιλοξενούμε. Και εγώ. Λοιπόν, πάντοτε είχα την αίσθηση ότι έτσι οι νεολογισμοί ή τέλος πάντων η αργό δεν θα μπορούσαν με τίποτα να ταιριάξουν στον ποιητικό λόγο. Βέβαια, με το τελευταίο σας τραγούδι «Με τρολάρουν τα πουλιά», νομίζω πως με έχετε διαψεύσει έτσι πανταγωδώς. Νομίζω ότι κάθε περίοδο, κάθε περίοδο του τραγουδιού και της τέχνης γενικότερα, η τέχνη αφομοίωνε τα λεγόμενα.
δηλαδή τη γλώσσα που κυκλοφορούσε, εγώ το έχω ξανακάνει ήδη. Και παλαιότερα με το Παρτολίζα, με τη Σουλτάνα τη Φοφό, πάντα είχα ένα τραγούδι κάθε τόσο που πήγαινε παρέα με τον Πρωθυπουργό τότε, τον Παπανδρέου. Πάντα είχα ένα τραγούδι που πήγαινε με τη γλώσσα την τρέχουσα. Εδώ βεβαίως η λέξη, μια και το αναφέρεται, έχει μπει συναισθηματικά. Έτσι, το μετρολάρουν τα πουλιά την ώρα που εγώ είμαι έγκλειστος και εκείνα είναι ελεύθερα στο μπαλκόνι, είναι ποιητικό, είναι... Είναι και μια, η περιγραφή μιας εικόνας η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη και με αυτό που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά και τώρα που βρισκόμαστε και έτσι. Και που ζούμε τώρα. Αντώνη μου αγαπημένη, επιτρέψε μου τον ενικό και αν θες και εσύ. Με μεγάλη μου χαρά και τιμή. Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κατά δεύτερον, είναι μάταιο αυτή τη στιγμή μέσα στην περιπέτεια που περνάει η κοινωνία μας και ο πλανήτης γενικότερα, και μέσα στην τελευταία δουλειά έτσι ξεκινάω, λέω πατρίδα μου πλανήτη, είναι μάταιο να χτυπάμε, πώς το λένε, τις μικροπολιτικές. Ένας φίλος ο οποίος αυτή τη στιγμή θριαμβεύει υπό τη συνθήκη την τρέχουσα της πανδημίας στη Βαρσοβία, έχει κάνει ένα μαγαζί με ελληνικό φαγητό delivery και πήρε πρώτο βραβείο αυτό το μήνα, ένας άνθρωπος πολύ δικός μου, και το λέω γιατί ο Έλληνας όπου πατήσει το πόδι του και είναι, θα το πω με την καλή έννοια, όχι με την τρέχουσα, νοικοκύρης με τον εαυτό του και με την καθαριότητά του, μπορεί να κάνει θαύματα. Οφείλουμε, και εγώ δεν τους φοβάμαι τους Έλληνες, θέλω να σας το πω αυτό έτσι γενναία. Βεβαίως ναι, βεβαίως κοπανηθήκαμε, βεβαίως και με τους συναδέλφους και δικαιωθήκαμε. Και καταφέραμε, ενώ είχαμε μεγάλες αντιπαλότητες, να οργανώσουμε τον Οργανισμό Διαχείρισης Δικαιωμάτων, και τώρα με επικεφαλή στη Λούκα την Κατσέλη καταφέρνουμε πλέον με τη δουλειά μας, με τίποτα άλλο, με την πειθό ότι εδώ θα έχουμε διαφάνεια, ότι νοιαζόμαστε για τους συναδέλφους μας. Σήμερα είδα ότι προσεχώρησε και η αγαπημένη μου Μερσίνη Λοΐζου, του μάνου του Λοΐζου, η κόρη του. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προσχώρηση των 5 μεγάλων δημιουργών μας, που αυτό τι σημαίνει, ότι μέσα σε αυτή τη μικρή τράπεζα, να το πω, δημιουργών, κάθε ρεπερτόριο που μπαίνει είναι κεφάλαιο. Πάντως δεν συμφωνείτε πως η υπόθεση της ΑΕΠΗ και των πνευματικών δικαιωμάτων είναι και μια προσομοίωση του τι συνέβη στην ελληνική κοινωνία? Δηλαδή ένα σύστημα που απ' έξω φαινόταν υγιές, ξαφνικά κατέρευσε με όλον αυτόν τον εκφυλισμό, τέλος πάντων, που είχε αυτή η ιστορία, ναι, και με ένα σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων. Πρέπει εδώ να πούμε ότι δεν ήμασταν και εμείς καθόλου ανεύθυνοι γι' αυτό. Δηλαδή όλοι οι δημιουργοί για χρόνια είχαμε ησυχάσει με αυτό το δεδομένο. Και επίσης μου δίνεται ευκαιρία να σας πω και κάτι άλλο, ότι δυστυχώς και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρανε τίποτα. Πέσαμε στα χέρια της κυρίας Μενδώνη, και εγώ, επειδή δεν ήμουν θεσμικός, δεν ήμουν στα συμβούλια, δεν ήμουν υποχρεωμένος να συναλλάσσω με τους ανθρώπους των Υπουργείων, είχα πολεμήσει πολύ και την άποψη της Κονιόρδου, ήμουνα εχθρός και από εκεί, αλλά εδώ, επειδή δεν ήμουνα θεσμικός, δεν είχα ρόλο να συναντήσω κάποιους, μπόρεσα, αυτό το ρόλο μου δώσανε και αυτό διάλεξα και αυτός μου έτυχε, που λένε, να είμαι ο ρόλος του φωνακλά, που άλλοτε με πάρα πολύ σοβαρό θεσμική γλώσσα
διεκδικήσαμε πράγματα και άλλοτε με το γνωστό, το χαρακτηρίσατε άλλωστε, κανιβαλισμό που με διακρίνει. Σαν καλλιτέχνης ελεύθερος και μηδέποτε λογοκρινόμενος και έχοντας παίξει με όλους τους μεγάλους σατυρικούς και μελετήσει και παίξει, έχω ενσωματώσει δηλαδή στο Σαρκείο μου και το Βάρναλι, είπανε οι περισσότεροι με απόλυτη ταυτοποίηση, και τον Βιτράκ και τον Ντάριο Φω και βεβαίως τον Αριστοφάνη. Έχω μεταφράσει ένα ολόκληρο έργο, το κάναμε περαιτέρω πέρσι. Θέλω να πω ότι η γλώσσα, η ποιητική γλώσσα του λόγου που θα πειράξει είναι κτήμα μου. Και αν θέλετε είναι και το χωράφι, πώς να σας πω, μετά από τους μεγάλους, τον Λασκαράτο, το Σουρί, τους έχω και μια ευκολία στην ομοιοκαταληξία, το παρακολουθώ χρησιμοποιώντας και τη γλώσσα την τρέχουσα καμιά φορά, με πάρα πολύ μεγάλο κέφι, και αυτό είναι και ένα παράθυρό μου καθημερινό από τα social, το οποίο πια έχει, πώς το λένε, θαμώνες. Βέβαια, έχει υπάρξει, ενώ πάντοτε ήταν ένα όπλο της δημοκρατίας και η σάτυρα και ο τρόπος που εξεφραζόταν ακόμη και στα αρχαία χρόνια πολύ σκληρά. Δηλαδή, ο Αριστοφάνης ίσως έχει υπάρξει ο σκληρότερος όλων σε ό,τι αφορά τους χαρακτηρισμούς. Και τώρα αυτός έτρωγε ξύλο, Αντώνη μου, και αυτός έτρωγε ξύλο. Και θέλω να θυμίσω, είναι ωραίο να το θυμηθούμε. Παρακαλώ. Ότι μετά τους υπείς, τον πήγανε στα δικαστήρια διότι είχε υποκινηθεί να πάψει το ονομαστή κομμωδίν, δηλαδή να διακομωδήσει με το όνομά τους τα πράγματα, και τον πήγανε στα δικαστήρια και παρολίγο να φυλακιστεί ή να εξοριστεί, και αυτή η απαγόρευση, προσέξτε το αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον, αυτή η απαγόρευση τον έσπρωξε στα πολύ μεγάλα έργα, γιατί εκεί εφήβρε τους χορούς από ζώα. Όρνηθες, βατράχους, σφίκες, δηλαδή πήγε νεφέλες, πήγε ακόμα, έγινε ακόμα πιο σκληρός, αλλά χρησιμοποιώντας τα όντα από τη φύση. Ένα κέλυφος ουσιαστικά. Νοητικό, ένα κέλυφος καλλιτεχνικό. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες, πολλές υπάρχουν και στο διαδίκτυο ας πούμε, ότι όταν οι Καρέζοι με τον Κασάκο και τον Καμπανέλη και τον Ξαρχάκο κάναν το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό που δώσαν για λογοκρισία στους συνταγματάρχες, στην αστυνομία, είχε κλειδιά που το περάσανε χωρίς να φαίνεται ότι είναι κάτι. Και στην παράσταση, όταν ζωντάνεψε αυτό το κείμενο, έγινε, πώς το λένε, νητρογλυκερίνη για να ξεσηκωθεί το κίνημα της επαρατής. Ναι, έχω ακούσει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ότι στη λογοκρισία δεν μπορούσες να προσθέσεις, αλλά μπορούσες να αφαιρέσεις. Οπότε φτιάξαν ένα κείμενο το οποίο παρέπεμπε στο έπος του 21 με πολλές λεπτομέρειες, και όταν τις αφαιρέσαν έμεινε το νόημα το αγωνιστικό. Οι ως επί το πλείστον αγράμματοι, και έχουμε και ένα τέτοιο δείγμα άλλο, δηλαδή ο υπουργός που είναι δεν θέλω να καταδεχτώ αυτή τη στιγμή, διότι περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο κόσμος και οι άνθρωποι, να σας πω και την αλήθεια, που έχουν ψηφίσει την κυβέρνηση αυτή, πάρα πολλοί αισθάνονται πολύ άβολα, γιατί δεν περνάνε καλά ούτε αυτοί. Και δεν μιλάω, θέλω να το βεβαιώσω αυτό με ό,τι ειλικρίνεια εκπέμπεται αυτή τη στιγμή από το πρόσωπό μου, δεν μιλάω εκ μέρους κανενός κόμματος. Πάντως αυτή σας ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Είμαι ένας καλλιτέχνης που με ενδιαφέρει να έχουμε ελευθερία στην επικοινωνία μας,
Ελευθερία στην επιλογή του ποιος μας αρέσει και να ξανα... όταν τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης που κοιτάξτε για μένα είναι και ένας μεγάλος δάσκαλος αυτός ο εφιάλτης. Δηλαδή όλοι μας αντί να... δυστυχώς βλέπω καθημερινά ότι σε πάρα πολύ κόσμο βγαίνει ο κακός του εαυτός βόλτα. Και ενώ αντίθετα αυτή τη στιγμή πρέπει να καλλιεργήσουμε την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα, το χιούμορ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο όπλο το χιούμορ και όχι την κακία του χιούμορ. Το χιούμορ που γελάει με την καρδιά σου. Νομίζω, ακούω σενάρια καθημερινά όπως όλοι μας, δεν είναι. Και επίσης βλέπω την παγκόσμια εικόνα και διαβάζω και ιστορία αυτόν τον καιρό για να δω πώς αντίστοιχες περίοδοι της ανθρωπότητας κατέληξαν και τι ήρθε μετά. Διαισθάνομαι ότι αυτό που έρχεται μετά δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Θα είναι ένα καινούριο χώμα που θα πρέπει να κοιτάξουμε τη σύστασή του, τι σηκώνει να φυτέψουμε σε αυτό το χώμα. Και για μένα ένα πολύ βασικό είναι σίγουρα η κυβέρνηση που βαράει τα παιδιά στον δρόμο έχει υπογράψει και το τέλος της. Σίγουρα το Υπουργείο Πολιτισμού που μάχεται τους καλλιτέχνες με αυτόν και την τέχνη με αυτόν τον πολύ πρόστιχο τρόπο δεν έχει μέλλον. Βεβαίως οφείλουμε οι άνθρωποι που δεν συμφωνούμε με αυτή την πολιτική να είμαστε με το όπλο στο χέρι καθημερινά. Αυτές εδώ τις απόψεις θεωρείτε πως είναι που πληρώσατε και κυκλοφορεί αυτή η φήμη πληρώσατε εντός εισαγωγικών, γιατί όποιος και να προσπαθήσει να περιορίσει τον Κραουνάκη δεν μπορεί να τον περιορίσει με τίποτα, γιατί ο κόσμος θα αναζητά τρόπους να τον ακούει πάντα. Αλλά κυκλοφορεί μια είδηση πολύ περίεργη ότι υποτίθεται έχει δοθεί μια εντολή από την διοίκηση της ΕΡΤ επειδή ενόχλησε μια συνέντευξή σας και ζήτησαν από τους παραγωγούς να μην παίζουν τραγούδια σας. Πάντως εδώ να ξέρετε ό,τι και να πείτε, τραγούδια σας θα παίζονται από τη ΔΕΛΤΑ. Όσο και να ενοχλήσει δεν θα τα περιορίσουμε. Ακούστε, ούτε εκεί έπιασε. Άρα την επιβεβαιώνετε, ισχύει. Επίσης θέλω να σας πω κάτι. Και αυτό το λέω για να ακουστεί. Γιατί δεν θέλω να το πάρω προσωπικά, ούτε ενοχλήθηκα. Τι να πει ο Θοδωράκης, που πραγματικά απαγορευόταν από την κυβέρνηση επισήμως τα χρόνια εκείνα. Μην κάνουμε και τους ήρωες, δηλαδή παραπάνω από όσο πρέπει, αυτό θέλω να πω. Για μένα η μεγαλύτερη ζημιά δεν είναι ότι το Μαξίμου έδωσε εντολή να μην μεταδίδομαι ή να μην με φωνάζουν να μιλάω. Η ζημιά είναι τα ενδιάμεσα τσιράκια. Αυτοί που φοβούνται ότι αν με αφήσουν να μιλήσω, τότε το Μαξίμου θα τους δίνει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Απολύτως. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι τα δουλάκια πάντοτε κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά από όλους. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή, η κυβέρνηση, το Μαξίμου, πήρε στο κεφάλι του ένα βρυσίδι από την αντιπολίτευση, από τη γράφηκε κτλ. Εγώ δεν αντέδρασα και πολύ. Αντιθέτως, είχα μία επαφή με τον υπεύθυνο του Δευτέρου Προγράμματος εχθές το πρωί, πάρα πολύ ευγενικό τηλεφώνημα, που με διαβεβαίωσε ότι το δεύτερο πρόγραμμα, ξέρω εγώ, δεν έχει σχέση με το πρώτο πρόγραμμα και το δεύτερο πρόγραμμα, και σήμερα στέλνανε ολημερής η παραγωγή του Δευτέρου Προγράμματος την αδερφή μου λίστες, λες και το ζητήσαμε, τέλος πάντων. Ακούστε κάτι. Κάθε απαγόρευση την ώρα που μία πατρίδα ολόκληρη κλονίζεται από ένα lockdown
από το φόβο των θαμάτων, των καθημερινών κρουσμάτων, από έναν εφιάλτη που σας είπα και πριν μόνο με συντροφικότητα και χιούμορ ξεπερνιέται. Θα θυμηθώ μια παροιμία. Τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Δηλαδή δεν είχαμε όλα τα άλλα, να έχουμε και τον κραουνάκι να κλαίει γιατί τον κόψανε. Αντιθέτως, ας πω και τ' άλλο, δημιουργείται τέτοιο ρεύμα και έχω τη χαρά και την... Καταρχήν, πριν δύο εβδομάδες μου έδωσε το κανάλι Μέγκα 3 ώρες αέρα, ημέρα Σάββατο. Με μεγάλη επιτυχία. Κατά τις μετρήσεις που έλαβα, τις επίσημες, όχι τις ανεπίσημες των εταιριών που πληρώνει η κυβέρνηση, είχα έναν τρόπο και έμαθα τις επίσημες, τις δορυφορικές, περίπου η μισή Ελλάδα μας είπε. Και εννοώ και όπου μιλιέται η γλώσσα μας, και στην Κύπρο και στην Αμερική και στον Καναδά κλπ. Θέλω να πω ότι με κάλεσε ένα κανάλι που ανήκει στα κανάλια της, τα συνεργαζόμενα. Δεν υπάρχει θέμα. Ούτε κι εγώ θα πάω, να σας πω και την αλήθεια, σε ένα σαλόνι τέτοιο να κάνω τα κακά μου εκεί πέρα. Πάντως, Θα βάλω τα καλά μου τα ρούχα. Ναι. Η αλήθεια είναι πως το Μέγκα είναι αρκετά ισορροπημένο το δελτίο ειδήσεων του και πολιτικά ισορροπημένο και από άποψη. Εγώ να σας πω, αγαπημένο μου Αντώνη, δεν έχω τηλεόραση, δεν παρακολουθώ τα κανάλια. Με ένα μικρό iPad δουλεύω τα πάντα. Από εδώ είδα και Netflix. Από εδώ γράφω και τις εκπομπές. Από εδώ μιλάω. Έκανα και ηχογράφηση από εδώ. Ζω σε ένα πάρα πολύ μικρό σπίτι, αλλά πολύ τρυφερό και κουκουλιάρικο. Αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό και στο προηγούμενο lockdown και σε αυτό, έρχονται φίλοι καλλιτέχνες, αναδιάδες, ανατριάδες, σχεδιάζουμε για το μέλλον. Ακόμα και σκεφτόμαστε και λύσεις καινούργιες. Και νομίζω πρέπει να σκεφτούμε όλοι λύσεις καινούργιες. Και δεν μιλάω απαραίτητα για τα live streaming. Πρέπει να σκεφτούμε λύσεις για το πώς θα ξαναζωντανέψουμε την τέχνη μας μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Κάντε μου τη χάρη, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που είναι υποχρεωτικό και επιστρέφουμε και με την κριτική που ασκείται και για τα μέτρα που δεν πάρθηκαν, αλλά και για αυτούς που λένε ότι ίσως είστε υπερβολικοί στην στάση σας απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα να σχολιάσουμε την ατομική ευθύνη και την κρατική ανευθυνότητα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ πιο ενδιαφέροντα. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που δυστυχώς μας κράτησε μακριά από ακόμη μια έτσι χυμαρώδη συνέντευξη του κυρίου Κραουνάκη. Πολύ ουσιαστική η αλήθεια είναι. Σταχυολόγησα και μερικές ειδήσεις νομίζω που θα μας απασχολήσουν. Βέβαια, επιστρέφουμε νομίζω και με μια πιο καυτή θεματολογία, γιατί παραμένει στο τραπέζι το επίδικο των μέτρων στήριξης του κλάδου των καλλιτεχνών που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί, με πολλούς καλλιτέχνες νομίζω και όλοι οι κορυφαίοι να συνυπογράφουν ένα κείμενο που έφτασε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με πολλά ζητήματα που αφορούν και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και
και με τα ζητήματα που θέτει ίσως και η κοινωνία, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, ετούτη η υγειονομική κρίση είναι σαν να επιτίθεται ευθέως στους καλλιτέχνες, οι οποίοι βγάζουν κυρίως τα χρήματά τους από χώρους όπου κοινό αναγκαστικά συνοστίζεται, συγχρονίζεται. Και ξέρετε, πολύ ίσως θεωρούμε, επειδή οι καλλιτέχνες βγάζουν έτσι, κύριε, μας ακούει ο κύριος Καρονάκης. Λοιπόν, πολλοί θεωρούν, επειδή οι καλλιτέχνες βγάζουν έτσι αυτή τη δυναμική εικόνα του εαυτού τους προς τα έξω, πως δεν έχουν ανάγκη και από αυτά τα ταπεινά που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή πως θα πληρώσουν το ενίκιο, πως θα ζήσουν την οικογένειά τους. Και ίσως, δεν ξέρω, έτσι και λίγο κοιτούν με αμηχανία όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα μέτρα στήριξης του καλλιτεχνικού κλάδου. Είναι δύο τα πράγματα που λέτε. Το ένα είναι το εξής. Να ξέρετε ότι ο κλάδος ο δικός μας δεν είμαστε μισθωτοί. Δηλαδή δεν είμαστε κάπου, δεν μας έχουν προσλάβει κάπου όπου έχουμε μηνιαστικό. Είμαστε σαν τους παλιούς γυρολόγους που γυρνάγανε με τα φορτηγά και πιο παλιά με τα γαϊδούρια στα χωριά και πουλάγανε πραμάτια. Δηλαδή ζούμε από εφήμερη εργασία. Το 90%. Δηλαδή μουσική, ηθοποιοί, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εμφανίζονται, που κάνουν έργο και έχουν δικαιώματα από αυτό ή μισθό από αυτό. Και δηλαδή δεν είμαστε μία σταθερή εργασία, εντάξει. Και οι τεχνικοί, οι φωτιστές, οι χολύπτες κτλ. Φυσικά και όλο το παρελκόμενο επάγγελμα που είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ κλάδι. Και δεν είμαστε μόνο οι ζωγράφοι. Λοιπόν, θέλω, απ' τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη είναι ότι τα τεράστια έργα στην ελληνική, τουλάχιστον μουσική που με αφορά, δεν γίνανε ποτέ με κρατική επιχορήγηση. Ούτε οι Όρνηθες, ούτε το Action ST, ούτε τα σπουδαία λαϊκά τραγούδια γίνανε με την επιχορήγηση του κράτους. Αυτό είναι ένα μοντέλο που ήρθε περισσότερο, άρχισε να ισχύει πλουσιοπάροχα από το Πασόκ και μετά. Και το οποίο έφτασε, θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος, και σε σημεία τεράστιας σάχλας. Δηλαδή μοιράστηκε και χρήμα, το οποίο δεν απέδωσε αντίστοιχα καλλιτεχνικά έργα. Τώρα, στη συγκεκριμένη φάση που ζητάμε, καταρχήν να τελειώσουμε και με αυτό, η κυβέρνηση αυτή από την πρώτη στιγμή την τέχνη έδειξε ότι τη συγχαίρεται. Δεν την ήθελε στα πόδια της. Δεν τη στήριξε. Και γενικά ήταν ολοφάνερο ότι πήγαινε φυρί-φυρί να τελειώσει με τους φόρους ανταλλαγής ιδεών. Ενώ τα μέρη που ο κόσμος μπορεί να πάει, να ακούσει, να αποκτήσει μια συλλογική αίσθηση. Λοιπόν, είναι σαφώς η στιγμή που ο κλάδος βάλεται εργασιακά καταρχήν, και με το lockdown αποτελειώσαμε. Προσωπικά, σήμερα ειδοποιήθηκα από τον λογιστή μου ότι δόθηκαν κάποιες διευκολύνσεις, θέλω να είμαι και δίκαιος. Δηλαδή κάποιες επιστροφές φόρου μπορούν να μας κατατεθούν εξ ολοκλήρου, ενώ συνήθως το κρατούντο. Αυτό είναι κάτι, θα είναι μια ανάσα για διευκολύνσεις. Αλλά εάν δεν τελειώσει, και εδώ μιλάμε πάλι, θα έρθουμε στην περιβόητη προσωπική ευθύνη, την οποία οι καημένοι συντηρήσαμε. Δηλαδή στην πρώτη φάση της πανδημίας πειθαρχήσαμε όλοι. Στην πρώτη φάση της καραντίνας πειθαρχήσαμε όλοι.
Τώρα, λέγεται και είναι πιστευτό, ακούγεται πιστευτό, ότι το καλοκαίρι ξεσάλωσε το σύμπαν. Και αντί να ληφθούν τα μέτρα, αρχίσανε οι χαρές και αντάρες, πόσο καλή χώρα είμαστε, τι ωραία προϊόντα έχουμε. Εγώ μιλάω τώρα και εκ του περισσού, διότι είμαι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως αυτό δεν είναι λίγο οξύμορο? Δηλαδή, αν δεν άνοιγε και το καλοκαίρι, δεν θα μπορούσατε κι εσείς να κάνετε τις συναυλίες σας, δεν θα μπορούσε οι καλλιτέχνες που δουλεύουν στα κέντρα. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουν τα σύνορα και να μπει ο Πασαΐς και ο Πρωθυπουργός να γυρνάει από παραλία σε παραλία με έξω την Ζόρογα. Αντί να λάβουν τα μέτρα και να οργανώσουν όταν ξέρανε ότι έρχεται το τσουνάμι, να οργανώσουν τα νοσοκομεία. Τέλος, τους έπιασε αδιάβαστο στο δεύτερο κύμα. Και τραγικά εκτεθειμένους. Δεν είναι καθόλου οξύμορο. Έπρεπε το καλοκαίρι να στρώσουν τον ποπό τους κάτω και να λάβουν τα μέτρα για αυτό που θα έρθει. Αλλά κάνανε χαρούλες. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό που εσείς ζητήσατε και δεν υιοθετήθηκε μάλλον? Ακούστε, πήγανε και καλά να δώσουν κάποια επιδοτήματα και μετά βγήκε στο καπάκι ο Μητσοτάκης και τα έκλεισε όλα. Εννοείται ότι η κυρία Μενδώνη είχε πρόθεση να δημιουργήσει ένα σχέδιο και υπήρξε άνωθεν παρέμβαση. Το η οποίο... κυρία Μενδώνη, μη με ανάβετε, γιατί θα πω βαριά. Εντάξει, και ίσως... Και ο ρόλος μας αυτός. Χαριτολογώντας το λέω. Πάντως... Η κυρία Μενδώνη, κατά τη γνώμη μου, η κυρία Μενδώνη το μόνο ρόλο που έχει είναι να ξεπουλήσει ό,τι στέκεται όρθιο. Σε ό,τι αφορά εννοείται και όλη η κριτική Σήμερα που έγινε... Σήμερα τόσο στην Ακρόπολη να σηκώσουν, να κάνουν λέγκο τα αρχεία της Θεσσαλονίκης, να εξαφανίσουν την τέχνη όσο μπορούν πιο γρήγορα, να μπούμε στη ζητιανιά όλοι και μετά να μας πετάνε ένα ξερεκόμματο και να λέμε ευχαριστώ. Διότι τα 800 ευρώ που δώσανε επιδοτήματα τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν είναι λεφτά που μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Εγώ είμαι μόνος μου, δεν με απασχολεί. Υπάρχει στο πλάνο να υπάρξει κάποια έτσι κινητοποίηση, σίγουρα και φάνταστη, καθώς μιλάμε για καλλιτέχνες τις επόμενες ημέρες? Γιατί φαντάζομαι δεν έχετε παρατήσει. Το έχετε παρατήσει αυτό, έτσι? Όχι, βέβαια. Σήμερα ολοκληρώσαμε ένα σχεδιασμό. Θα κάνουμε ένα τηλεμαραθώνιο με την Ένωση Δημιουργών Ελληνικής Μουσικής, με την ΕΔΕΜ, για να μας ζητούν κάποια χρήματα για τις δεινοπαθούσες οικογένειες καλλιτεχνών και νομίζω θα πιάσει τόπο και θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι με αυτό με τον καινούριο χρόνο. Από τη μεριά μου, γιατί δεν ωφελεί σε τίποτα, πιστεύετε με, η κριτική είναι ότι συμβήκανε δύο τεράστια περιστατικά που δείξανε τη φόρα των ανθρώπων. Το ένα ήταν το περιστατικό της 7ης Οκτωβρίου, δηλαδή η υπερκομματική αφύπνιση του λαού έξω από τα δικαστήρια, με κορυφαία τη μάνα του Φίσα. Αυτό ήταν ένα πλήθος που δεν ξεχνιέται εύκολα και νομίζω ότι την τρόμαξε την κυβέρνηση. Και το δεύτερο ήταν η πολύ παρήγορη συμπνία των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης στον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Αυτά τα δύο για μένα είναι σημάδια ότι ο λαός, άμα θέλει, και τα κόμματα άμα θέλουν, να υψώσουν ανάστημα σοβαρό. Βεβαίως υπάρχουν αντίπεινα σε αυτά, δηλαδή δίρανε παιδιά στον δρόμο, γίνανε συλλήψεις. Έχει εκτεθεί η κυβέρνηση αρκετά ότι είναι μια κυβέρνηση που δέρνει. Και το ξαναλέω, όταν μια κυβέρνηση αρχίζει και δέρνει, το τέλος είναι κοντά. Επίσης είναι πάρα πολύ γνωστό, οι πολιτικοί συντάκτες το ξέρετε καλά, ότι αρχίζουν πια και ακουγιούνται και
τα μέτρα και μέσα στην κυβέρνηση. Όμως, εγώ θα ξαναπάω από εκεί που σας ξεκίνησα. Είμαστε ένας τόπος από Κέρκυρα μέχρι Αλεξανδρούπολη και από το φυλάκιο της Κούλας που έκανε ο παππούς μου υπηρέτησε σαν στρατιωτικός μέχρι το Καστελόριζο και τη Ρόδο και την Κρήτη. Ένας τόπος γεμάτος πλούτο, γεμάτος πολιτισμό, ξοκλήσια, δέντρα, φρούτα, προϊόντα, ψάρια, κρέατα, καρύδια, μέλια, ό,τι τι δεν έχει αυτή η Ελλάδα μας. Τι δεν έχει. Έχουμε το ωραιότερο πακέτο της γης, τη χειρότερη συσκευασία. Η ερώτηση είναι αν πάλι είναι θέμα ατομικής ευθύνης ή ουσιαστικά... Αυτό δεν είναι θέμα αυτό ατομικής ευθύνης. Είναι θέμα κυβερνήσεων. Γιατί φτιάχνετε θέμα... συχνά το αφήγημα ο λαός ο απίθαρχος, ο λαός που δεν έχει την κουλτούρα να πειθαρχήσει και παρότι και χάνει έτσι το συντριπτικό του πλεονέκτημα. Ο λαός δεν έχει την κουλτούρα να πειθαρχήσει και έχει την κουλτούρα... Ο Μητσοτάκης που ακούει κι άμμο στο αυτοκίνητο. Εντάξει, νομίζω ότι έχετε υπερασπιστεί και το λαϊκό τραγούδι και όλες τις εκφάσεις. Ή η κυρία Μερδόνη που μας λέει ότι οι επιλογές της είναι η Φίνος Φιλ και το μια τρελή τρελή οικογένεια και το τη σηκώνει. Λοιπόν, έχουν δείξει την ταυτότητά τους. Έχουν δείξει. Είναι κατωτάτης υποστάτης. Αν και εξαιρετική η Μέρη Αρώνη στο μια τρελή οικογένεια, θα πω εγώ. Πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική. Παρακαλώ. Στο κάτω πρώτο να σας πω κάτι. Αυτό το παιδί πώς τον λένε, ο Χαρδαλιάς. Λαϊκός δεξιός. Μας έψησε στην πρώτη καραντίνα. Και είχε ένας άνθρωπος που μας είπε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουν την ικανότητα τα πάντα όλα στη διάρκεια να τα κάνουν καρακιός μπερδέ. Και σας το λέω και πάλι σεβόμενος τους ψηφοφόρους τους αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι οι πρώτοι που κοπανιώνται βεβαίως. Μιλάω για τη φτωχολογιά, δεν μιλάω για τους Παμπλούτου, οι οποίοι και αυτοί μέσα στα σπίτια τους είναι κλεισμένοι και οι Παμπλούτου με κάτι φήμωτρα και κάνουν τους, δεν ξέρω, τι κάνουν τους πλούσιους. Πάντως, εσείς με όλη την περιγραφή που κάνετε, δεν θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία όπως θα περιέγραφε ίσως και ο Χάξλεϊ και ο Όργουελ στα βιβλία τους, παθητικό αποδέκτη απέναντι στην αμφισβήτηση όλων των θεμελιωδών μας δικαιωμάτων. Δηλαδή θεωρείτε πως αντιδρούμε επαρκώς. Καταρχήν έχουμε δύο παραδείγματα πρόσφατα, σας τα είπα. Ναι, ναι, αυτό λέω. Και δεύτερον, μη φοβόμαστε τη χώρα που είναι πλημμυρισμένη στο φως. Το επόμενο πρωί θα μας ξαναδώσει στη βαλβίδα το οξυγόνο που χρειαζόμαστε. Είναι μια δικαιολογία μήπως και αυτή για μας. Μια αυταπάτη στο να μην προχωράμε κάποια πράγματα. Καλά το λέτε. Μια φορά η Νικολακοπούλου σε ένα χωρικό στον Πλούτο που είχαμε κάνει στην Καβάλα πρεμιέρα είχε γράψει το πολύ το φως σε κάνει να βαριέσαι τη δουλειά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ένας λαός ανεπρόκοπος. Είμαστε ένας λαός που πλήρωσε με αίμα την ελευθερία του. Που φαρμάκωσε πολλούς ήρωες επίσης. Που μόλις του δώσεις μια χαρά της εικόνας. Δεν έχει δοθεί ένα χάδι, εξαγοράζεται συνέχεια ένα αίσθημα.
όταν αγριεύουν τα πράγματα του πετάνε μια κοκάλα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο ακόμα να διασύρεται η εθνική αντίσταση. Δηλαδή καταργούνται δικαιώματα τα οποία έχουν κερδιθεί. Θεωρείτε ότι θα ζήσουμε και μεγαλύτερες προκλήσεις τους επόμενους... Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μέσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης. Απέναντι σε ποιο κέντρο δεν είμαι σε θέση να πω. Δεν είμαι εγώ αυτός που το πω και δεν είμαι και σε θέση να το πω. Πάντως αυτός ο διχασμός που καλλιεργείται έχει οδηγήσει και σε έναν έτσι, όχι μόνο κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή μία τάξη ενάντια στην άλλη, αλλά και σε έναν κανιβαλισμό. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αν είδατε αυτό στο Facebook που την πέφτει τώρα στην Δήμητρα Γαλάνη για μία ουσιαστικά την κατηγορούν. Αυτά είναι τα ημερήσια. Αυτά είναι τα ημερήσια. Ότι ρίχνουν μία κοκάλα κάθε πρωί για να τσιμπήσουμε όλοι και να αρχίσουμε να βαράμε σήμερα τη Δήμητρα Γαλάνη. Πριν αρχίσουμε να βαράνουμε τη Δήμητρα Γαλάνη, να ρωτήσω. Δεν το πήρα και πολύ χαμπάρι, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί είχα δουλειά εδώ και έφυγε η μέρα χωρίς να καταλάβω τι έγινε. Πριν την πέσουμε στη Δήμητρα Γαλάνη, να ρωτήσω. Μπορούμε να σκεφτούμε ποια είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Κορυφαία, αν ρωτάτε εμένα. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής, δεν συμφωνείτε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τι είναι αυτό το περιστατικό. Ναι, εντάξει, να μην πούμε στην ουσία αφού δεν το ξέρετε. Εγώ κυρίως, η ίδια έτσι κι αλλιώς το αρνείται. Ουσιαστικά την κατηγορούν μια ομάδα αλληλέγγυων που έκανε ένα συσίτιο ότι τους κατήγγειλε στη δημοτική αστυνομία για συγχρωτισμό. Αλλά η ίδια το αρνείται και ναι. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει και στο προφίλ της αυτό το πράγμα. Εγώ δεν νομίζω, όσο μπορώ να την ξέρω για την αγαπημένη μου. Η γυναίκα αυτή ανήκει στα πρόσωπα τα αγαπημένα μου. Δεν τη θεωρώ εις θέση να πάει να καταγγείλει κανένα. Και ούτως ή άλλως εγώ αυτό δεν το περιγράφω τόσο ως γεγονός. Με ενδιαφέρει κυρίως το φαινόμενο που το παρατηρείτε στα social media, να υπάρχει έτσι ένας πολύ μεγάλος διχασμός που έχει επανέλθει ιδιαίτερα στην πανδημία και με τον εγκλεισμό. Δηλαδή άλλοι που να κατηγορούν ότι... Άκουατε. Παρακαλώ. Είναι εφήμερα. Κρατάω την 7η δεκάτου. Τα υπόλοιπα είναι ψωμοτήρι για τις μέρες. Η 7η δεκάτου και η δεκάτου και η μέρα του Πολυτεχνείου είναι οι δύο βασικές αναφορές στο πώς ή το βράδυ του Πολυτεχνείου που βγήκαμε καλλιτέχνες όλων των αποχρώσεων της αριστεράς και τραγουδήσαμε στο podcast της ΚΝΕ για τη μέρα αυτή, και εγώ δεν είπαμε δικά μας τραγούδια, εγώ είπα ένα του Μίκη. Δηλαδή την ώρα που βαράει η καμπάνα του μαζί, ο κόσμος είναι εκεί. Αυτό μας νοιάζει. Οι πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή κάποτε συζητούσαμε σε αυτή τη χώρα ότι υπήρχε στο Λουμίδι ουσιαστικά το πατάρι όπου μαζευόταν ο Ελίτης, ο Χατζηδάκης. Εντάξει, ήταν μια εποχή και τώρα βρισκόμαστε. Και η Μάρο Δούκα παίρνει θέση και η Καριστιάνη παίρνει θέση και η Νικολακοπούλου παίρνει θέση και ο Ζουγανέλης παίρνει θέση και ο Αλκίνος παίρνει θέση και ο Δελιβοριάς και ο Καλδάρας και ο Καλατζόπουλος. Δεν είμαστε αδρανείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ή μάλλον δημιουργείται έτσι μια εικόνα πως δεν υπάρχει αυτός ο παρεμβατισμός που υπήρχε παλιότερα από τα γράμματα στην κοινωνία. Εκτός και αν είναι μια ωρεοποιημένη εικόνα τώρα, που έχουμε από το παρελθόν. Υπάρχει, απλώς τώρα υπάρχει και η τηλεόραση και υπάρχει και αυτό το διαλυμένο σύστημα που λέγεται social media. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Σπάγανε τα νεύρα, ξεμπουκάραμε στον δρόμο με τα πανό. Τι νομίζεις, έχει δώσει το σύστημα τα αντίδοτα για να εκτονώνεται ο θυμός. Και με αυτό... Δηλαδή, μου τονίζεις την τηλεόραση. Ή γράφεις 10 τάκες στο πληκτρολόγιο και νομίζεις ότι επαναστάτησε. Δεν είναι έτσι.
Λοιπόν, και αλλά... παρακαλώ. Όχι, μη λένε δεν υπάρχει, υπάρχει. Ωραία. Και με αυτό θα ήθελα έτσι πολύ αγαπημένε Στραμάτη, καθώς μου επέτρεψες και τον Ενικό. Σωστά. Να σε, σε ευχαριστήσω πολύ. Θεωρώ μία από τις καλύτερες τρεις στιγμές της εκπομπής την σημερινή. Ελπίζω να... Να κρατήσουμε την αλληλεγγύη, Αντώνη μου. Το σπίτι με σπίτι. Σήμερα ήρθαν ένα ζευγάρι φίλων τραγουδιστές, φέρανε ένα ταψί πράγματα. Πήγαν οι συναδελφοί μου κάτι φίλοι που έχουν κρέατα στον Πειραιά τυλιγμένα για τις γιορτές. Τους έδωσε πίσω κάτι ποτά που φτιάχνει. Δηλαδή, τα λέω λιγάκι τουριστικά αυτά, αλλά έχει αυτή τη στιγμή από σπίτι σε σπίτι καλλιεργηθεί ένα δόσιμο. Αυτό είναι η Ελλάδα. Και με αυτό να κλείσουμε, εγώ να σας ευχηθώ να παραμείνετε υγιείς και με αυτό το πνεύμα έτσι το ασυμβίβαστο που νομίζω ότι αποτυπώνεται και στη μουσική σας με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και φιλιά στην πατρίδα της μανούλας μου εκεί. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, και όσο θα δώσουμε μια ευκαιρία έτσι λίγο χρόνο στο Control να ετοιμάσει το πρώτο τραγούδι που το αυτή η νύχτα μένει του κύριου Κραουνάκη, γιατί με τον τρόπο που σας καλωσόρισα θα ήθελα να σας καληνυχτήσω. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, δύσκολη ή εύκολη, καθότι αναλύσαμε ζητήματα που άπτονται και της πανελλαδικής επικαιρότητας, αλλά και ευρύτερα ζητήματα που αποσχολούν την κοινωνία. Εγώ έχω να πω, πριν σας καληνυχτήσω, πως είτε διαφωνεί κανείς ριζικά, είτε συμφωνεί με τον κύριο Κραουνάκη, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μην του πιστώσει αυτό το ανυπέρβλητο ταλέντο και την διάθεση να παρεμβαίνει στα πράγματα που την έχουμε πράγματι πολύ ανάγκη, ειδικότερα τώρα σε συνθήκες υγειονομικής και όχι μόνο κρίσης. Από μένα θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, εδώ στην εκπομπή επί του θέματος. Μείνετε στη Δέλτα Τηλεόραση να παρακολουθείτε τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Καλό σας βράδυ, Σταμάτης Κραουνάκης, αυτή η νύχτα μένει και νομίζω πως αυτή η νύχτα και όλες οι υπόλοιπες να μας κρατήσουν υγιείς, γερούς και μαζί με την οικογένειά μας. Έλα εγώ να ζήσω δε θα βρω σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Yeah.
Καταφύγει.